Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για τη σημερινή μας τσάντα θα χρειαστείτε το νήμα σας, ένα μεγάλο κρίκο μεταλλικό ανοιγόμενο και δύο μικρότερους, ένα και ένα που έχω τοποθετήσει ήδη δύο, και την αλυσίδα της αρεσκίας σας. Και φερμουάρ, ένα απλό φερμουάρ ανάλογο με το μήκος που θα κάνουμε την τσάντα. Για τη συγκεκριμένη τσάντα χρησιμοποίησα άλλο ένα από τα νήματα που μου κάνανε δώρο από το κόκκινο νήμα, και αυτό πάρα πολύ ιδιαίτερο νήμα. Δεν το είχα ξαναπλέξει ούτε αυτό το νήμα. Η ποιότητα του βέβαια είναι σχεδόν ίδια με την άλλη τσαντούλα που σας έκανα, με τους γκρι μπλε τόνους. Είναι ένα κορδόνι 90% βαμβακερό και 10% πολυέστερ, που τα 150 γραμμάρια μας δίνουν περίπου 100 μέτρα. Για τη συγκεκριμένη τσάντα, έτσι όπως την είχα φανταστεί, ήθελε ένα νήμα όχι ψηλό, αλλά πολύ μαλακό. Το συγκεκριμένο νήμα πλέκεται με βελονάκι νούμερο 5 στο δικό μου χέρι, αλλά δεν είναι ούτε χοντρό νήμα, ούτε σκληρό να στέκεται. Όπως είδατε στη φωτογραφία, η τσάντα μου είναι μαλακιά. Πρέπει να μπορώ να την λυγίζω και να τη φέρω στην θέση που επιθυμώ εγώ. Εκπληκτικό νήμα λοιπόν, το συστήνω ανεπιφύλακτα γιατί μας δίνει απίστευτο αποτέλεσμα και είναι και κάτι ιδιαίτερο. Εγώ προσωπικά έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω καινούρια νήματα, και για να μην βαριέμαι και για να νομίζω ότι έχω κάνει πάλι κάτι διαφορετικό. Έχω ξεκινήσει ήδη και έχω χρησιμοποιήσει τη μία από τις δύο κούκλες, είχα δύο μπομπίνες, η μία ήδη τελείωσε και είναι ένα σχέδιο που έχει όλο και όλο τρεις σειρές που επαναλαμβάνονται με άριχτα και μία σειρά το σχέδιό μας, οπότε τώρα εδώ που θα ξεκινήσω να σας το δείχνω εσάς, είναι σαν να ξεκινάτε από την αρχή. Έχω πλέξει στο φάρδος, όμως στην πορεία το κομμάτι μου θα διπλωθεί και θα γυρίσει έτσι. Άρα, για να μην σας μπερδεύω, πλέκουμε ένα μεγάλο κομμάτι που θα διπλωθεί στη μέση. Εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να είναι γύρω στα 45 με 50 εκατοστά, μου έχει βγει 46-46,5. Όταν αυτό το κομμάτι όμως θα το διπλώσω, η πραγματική διάσταση της τσάντας μου, το ύψος της τσάντας μου, θα είναι αυτό, στα 23 εκατοστά. Συν από πάνω που θα κάνω τα άριχτα, θα το πάω κάπου στα 25 εκατοστά. Τα 25 εκατοστά όμως του ύψους θα πρέπει να έχουν και το ανάλογο φάρδος. Γύρω στα 35 με 40 εκατοστά θα πρέπει να είναι το φάρδος. Η μία μπομπίνα μου έχει δώσει ως τώρα 18 εκατοστά φάρδος. Άλλα 15 περίπου θα κάνω, 32 εκατοστά. Μαζί με το, για να κρατήσω νήμα και για την περιμετρική σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν την αρχική μας αλυσίδα, κάνοντας την αλυσίδα μας στα εκατοστά που θέλουμε, και συνεχίζουμε κάνοντας τρεις σειρές με άριχτα. Μία, δύο, τρεις. Αφού κάνουμε λοιπόν τις τρεις πρώτες σειρές του πλεκτού μας άριχτα, ας πούμε ότι τώρα ξεκινήσαμε, μία, δύο, τρεις σειρές με άριχτα, πάμε να σας δείξω τη σειρά που θα επαναλαμβάνετε για το σχέδιό σας. Έχουμε ολοκληρώσει την τρίτη σειρά με τα άριχτα. Δύο αλυσίδες στον αέρα, γυρίζω, έκανα τις δύο αλυσίδες στον αέρα, γύρισα, παίρνω νήμα και ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο για να κάνω ένα ποδαράκι. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ το ανάγλυφο. Παίρνω νήμα και μπαίνω ανάμεσα στα δύο αυτά ποδαράκια, φέρνω το νήμα έξω, ξαναπαίρνω νήμα, μπαίνω ανάμεσά τους δεύτερη φορά, φέρνω το νήμα έξω και μία τρίτη φορά,
και φέρνω το νήμα έξω. Κρατάω χαλαρές τις θηλιές μου, τους δίνω ύψος πάνω στο φελωνάκι, παίρνω νήμα, κλείνω όλες μαζί τις θηλιές μαζί και αφήνοντας τον επόμενο πόντο κενό, πάω και μπαίνω στον επόμενο και κάνω το επεκτηνόμενο άριχτο, όπως λέγεται, και κάνω ένα επεκτηνόμενο άριχτο ποδαράκι. Θα σας το εξηγήσω στην πορεία πάλι. Στον επόμενο πόντο μπαίνω και κάνω ένα ποδαράκι στον αέρα. Ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα και μπαίνω ανάμεσα σε αυτά τα δύο ποδαράκια, μία φορά, δύο φορές, τραβώντας χαλαρά τις θηλιές μου επάνω, τρεις φορές. Παίρνω νήμα, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί και αφήνω ένα πόντο κενό και στον επόμενο τι κάνω. Μπαίνω σαν να κάνω άριχτο, χωρίς να έχω πάρει νήμα. Βγαίνω μία φορά από τον πόντο μου, βγαίνω δεύτερη φορά και την τρίτη και τους δύο πόντους μαζί, τις δύο θηλιές μαζί. Στον επόμενο πόντο, στο διπλανό του, μπαίνω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα και μπαίνω ανάμεσα σε αυτά τα δύο ποδαράκια μία φορά. Δύο φορές. Τρεις φορές. Χαλαρά τις θηλιές μου, τους δίνω ύψος. Κλείνω όλες μαζί τις θηλιές. Αφήνω ένα πόντο κενό και στον επόμενο μπαίνω σαν να κάνω άριχτο. Βγαίνω μία φορά από αυτή την αλυσίδα. Βγαίνω δεύτερη φορά και την τρίτη κλείνω και τις δύο θηλιές μαζί. Στον διπλανό πόντο ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα και μπαίνω ανάμεσά τους. Χαλαρά το νήμα μου μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Βλέπετε, τραβάω το βελονάκι μου επάνω για να δώσω ύψος στις θηλιές μου. Βγαίνω από όλες τις θηλιές μαζί, αφήνω ένα πόντο κενό και στον επόμενο το επεκτηνόμενο άριχτο. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Στον επόμενο πόντο κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα ανάμεσα σε αυτά τα ποδαράκια, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, κλείνω όλες τις θηλιές μαζί. Αυτή είναι η πλέξη μου, είναι πανεύκολη. Ξεκινάμε με αυτό, κάνουμε ανάμεσα το επεκτηνόμενο ποδαράκι, ξανακάνουμε το ίδιο ανάγλυφο και έτσι συνεχίζεται. Το κανονικό ποδαράκι που κάνουμε δεν φαίνεται γιατί το αγκαλιάζουμε με τα άριχτα και ενδιάμεσα μένει μόνο να φαίνεται αυτό εδώ το επεκτηνόμενο που είναι μια πολύ όμορφη κοτσίδα. Συνεχίζουμε, αφήνουμε ένα πόντο κενό, στον επόμενο μπαίνουμε για να κάνουμε το επεκτηνόμενο, δύο φορές, τρεις φορές. Δυστυχώς η ένωση των δύο, για τα δύο καρούλια μου έπεσε σε αυτή τη σειρά που δεν μπορώ να την κάνω αλλιώς παρά μόνο με κόμπο. Αν ήταν στη σειρά με τα άριχτα θα το έπλακα μέσα όπως κάνω πάντα. Δεν πειράζει όμως, από την πίσω πλευρά, γιατί αυτή εδώ είναι η καλή πλευρά του πλεκτού μου που πλέκουμε το σχέδιο, από την πίσω πλευρά θα το στερεώσω μετά. Στον διπλανό πόντο λοιπόν κάνουμε ένα ποδαράκι και παίρνουμε νήμα για να μπούμε ανάμεσα τρεις φορές. Βγαίνουμε από όλες τις θηλιές και αφήνουμε ένα πόντο κενό και στον επόμενο μπαίνουμε να κάνουμε αυτό το όμορφο ποδαράκι. Θα φτάσω μέχρι το τέλος της σειράς, όπου τελειώνει όλο και όλο το σχέδιό μας, γιατί μετά έχουμε απλά τρεις σειρές με άριχτα. Μετά τις τρεις σειρές με άριχτα ξαναβρισκόμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας που επαναλαμβάνουμε αυτή τη σειρά. Αφού λοιπόν ολοκληρώσω όλο μου το πάνελ, το οποίο μην ξεχνάμε από την ανάποδη πλευρά θα διπλωθεί στη μέση και θα έχω το φάρδο της τσάντας που θέλω, θα επιστρέψω να συνεχίσουμε μαζί. Έχω ολοκληρώσει το πάνελ που ήθελα να πλέξω, το μονοκόμματο. Θα σας πω τις διαστάσεις. Για 46 εκατοστά φάρδος έπλεκα για 35 εκατοστά ύψος, τόσο μου βγήκε,
που αυτό διπλώνοντάς το μου δίνει αυτή τη τσάντα που είναι 35 επί 22, 23 εκατοστά. Αφού ολοκλήρωσα λοιπόν το πλεκτό κομμάτι, έχω ολοκληρώσει την τρίτη σειρά και τελευταία με τα άριχτα και είμαι στην καλή πλευρά του πλεκτού μου. Θα το διπλώσω καλή με καλή, ώστε να βλέπω την ανάποδη πλευρά και θέλω να ενώσω τις δύο πλευρές μου πλέκοντας άριχτα. Ξεκινάω λοιπόν. I was screaming into the canyon at the moment of my death. Πιάνοντας μόνο τις δύο εσωτερικές θηλιές και πλέκοντας άριχτο, πόντο με πόντο τις δύο εσωτερικές θηλιές. Έφτασα εδώ, κόβω το νήμα μου. Θα στερεώσω την κλωστή μου και πάμε από την άλλη πλευρά. Που με τον ίδιο τρόπο θα μπω και θα ενώσω τα άριχτα, τις άκρες με άριχτα. Έχω ενώσει λοιπόν τις δύο πλευρές. Πριν γυρίσω την τσάντα μου από την καλή πλευρά, θα δημιουργήσω ένα πάτο στην τσάντα μου. Ευθυγραμμίζω τις πλευρές ώστε να γίνει μία ολόσωστη μύτη εδώ και βάζοντας το χάρακά μου έτσι, βάζω ένα σημάδι στα 3 εκατοστά και με μια καρφίτσα για να το σταθεροποιήσω. Πάω και κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Για να σας εξηγήσω τα 3 εκατοστά και γιατί είναι 3. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όσο θέλετε εσείς μπορείτε να κάνετε τον πάτο σας. Όταν όμως αυτή τη γωνία την κάνω 3 εκατοστά, σημαίνει ότι ο πάτος θα είναι 6 εκατοστά. Εάν την έκανα 5, ο πάτος θα ήταν 10 εκατοστά. 10 εκατοστά είναι σε μια μεγάλη τσάντα και 8, οπότε εγώ πήγα σε λίγο μικρότερο επίτηδες. Έβαλα το σημάδι μου. Και παίρνοντας το ίδιο νήμα, θα ράψω εδώ, με βελόνα και νήμα. Moment...
Το ίδιο κάνω και από την άλλη πλευρά. Δημιούργησα λοιπόν και τις δύο, και με αυτές τις δύο γωνίες δημιούργησα τον πάτο μου. Βλέπετε πόσο μαλακή είναι η τσάντα. Σαφέστατα και όταν μπει το ύφασμα μέσα, λίγο θα στέκεται πιο πολύ. Όμως στη συγκεκριμένη τσάντα αυτό θέλουμε, να είναι μαλακή, δεν θα χρησιμοποιήσουμε πένδυση, δεν βάζουμε πλέγματα, δεν βάζουμε σκληρυντικά, μόνο τη φόδρα της θα βάλουμε. Σε αυτό το σημείο μου έχει περισσέψει αυτό το νήμα και θέλω να αρχίσω να πλέκω κυκλικά ποδαράκια και για να το σταθεροποιήσω και για να κάνω ωραίο τελείωμα και για να μπορώ να ράψω επάνω το φερμουάρ μου μετά. Θα ενώσω στη μία άκρη το νήμα μου. Και θα πλέκω απλά άριχτα γύρω γύρω. Προσέχω να μην το κάνω να πλέει, να μην το κάνω να τραβάει. Στις σειρές που οριζόντια είχα πλέξει άριχτα, αναλογεί ένα άριχτο σε κάθε τέτοια σειρά. Στις σειρές που η άκρη τους είναι η αλυσίδα, πλέκω δύο άριχτα. Ένα και ένα δύο. Μπήκα στις σειρές που είναι τα άριχτα, οπότε πλέκω τρία άριχτα. Ένα, δύο, τρία. Και συνεχίζω έτσι γύρω γύρω. Έχω μπει στην αλυσίδα, οπότε πλέκω δύο άριχτα. Είμαι στη σειρά με τα άριχτα, οπότε πλέκω τρία άριχτα στη σειρά. Θα βάλω το φερμουάρ μου με τον τρόπο που σας έχω δείξει πολλές φορές. Θα το ράψω. Ας το δείξω εδώ που έχω τα άριχτα. Θα το ράψω ίσα ίσα με το πλεκτό μου και θα επιστρέψω να σας δείξω πώς βάζουμε τα μεταλλικά αξεσουάρ. Έχω ράψει το φερμουάρ επάνω. Είναι έτοιμο. Και πάμε να βάλουμε τα εξαρτήματα. Όλη η ιδιαιτερότητα αυτής της τσάντας είναι ο τρόπος που μπαίνει η αλυσίδα και τα κρυκάκια. Από τη μία πλευρά λοιπόν, όσο πιο βαθιά μπορώ, θα περάσω το ένα μικρό κρυκάκι. Από την άλλη πλευρά το άλλο. Το μεγάλο κρίκο αυτό το περνάω μέσα έτσι.
στο άλλο κρυκάκι. Και ενώ έχουμε μία αλυσίδα κατά αυτόν τον τρόπο, όταν κάνουμε αυτή την κίνηση, έρχεται και μαζεύει το ελευθερώνουμε και ανοίγουμε όλη την τσάντα. Έχουμε ανοιχτή όλη μας η τσάντα. Όλη η ιδιαιτερότητα λοιπόν είναι στο μεγάλο κρίκο και στο μαλακό και τέλειο νήμα που χρησιμοποίησα. Το ιδανικό νήμα λοιπόν, δώρο από το κόκκινο νήμα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.